Υπογράφει και το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των νομαρχών Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας. Στην Κομωτινή βρέθηκε ο πρώτος αριθμός του λαϊκού λαχείου έπειτα από 20 χρόνια. Την πάταξη του λαθρεμπορίου ζητεί η Ομοσπονδία Βενζινοπολών. 5-1 πέτυχε η ποδοσφαιρική ομάδα των δικηγόρων του Νομού Ροδόπη στον αγώνα που διεξήχθη στα Γιάννενα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel. Για το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπέγραψαν νομάρχες από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Τουρκία, καθώς και όσα συζητήθηκαν, έκανε λόγο στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί του ο νομάρχης Ροδόπης Άρης Γιαννακίδης. Ας παρακολουθήσουμε τι δήλωσε. Έπαψαν να είναι αδιαφοροποίητη μάζα και έχουν άποψη, είναι το μήνυμα που έστειλαν οι νομάρχες της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Τουρκίας, που συναντήθηκαν στην Οριστιάδα και υπέγραψαν το πρωτόκολλο συνεργασίας. Έκταση δημιουργίας χαρακτήρισε τη συνεργασία των νομαρχών, των όμορων κρατών, ο νομάρχης Ροδόπης Άρης Γιαννακίδης, και επισήμανε πως είναι απεγκλωβισμένοι από αγκυλώσεις του παρελθόντος. Τη συνάντηση αυτή εξελέγει το πρώτο διοικητικό συμβούλιο με πρόεδρο τον νομάρχη Ξάνθης Γιώργο Παυλίδη, που ήταν και ο εμπνευστής αυτής της πρωτοβουλίας. Η έδρα του θα είναι η Οριστιάδα και σε ένα μήνα περίπου αναμένεται να ολοκληρωθεί και κτηριακή υποδομή, σύμφωνα με τον κύριο Γιαννακίδη. Ότι είναι έκφραση δημιουργίας. Να συνυπάρχουν στο ίδιο τραπέζι του επικοινωνιακού διαλόγου νομάρχες τριών όμορων κρατών, Ελλάδας, Τουρκίας και Βουλγαρίας, να διαβουλεύονται, να προσδιορίζουν και να συγκεκριμενοποιούν αναπτυξιακούς στόχους αλλά και μορφές συνεργασίας, απεγκλωβισμένοι από αγκυλώσεις του παρελθόντος και ξέχωρα από τις κεντρικές πολιτικές επιλογές των κυβερνήσεων. Στείλαμε ένα μήνυμα προς όλους τους αποδέκτες ότι εμείς έχουμε πάψει πλέον να είμαστε αδιαφοροποιητοί και άμορφη μάζα, έχουμε άποψη για τη ζωή μας και θέλουμε οι λαοί μας να ζήσουν αγαπημένα, μονιασμένα, ειρηνικά και να συμπορευτούμε αναπτυξιακά. Έτσι λοιπόν προσυπογράψαμε το πρωτόκολλο συνεργασίας, εκλέξαμε και ένα διοικητικό συμβούλιο που θα υλοποιεί αποφάσεις της Ολομέλειας και θα έχει τον ευρύτερο συντονισμό με προεδρεύοντα. Αυτό που γέννησε την ιδέα αυτής της διασυνοριακής συνεργασίας των νομαρχιών, τον Γιώργο τον Παυλίδη. Η έδρα του δικτύου έχει προσδιοριστεί, είναι η Ορεστιάδα, και σε περίπου ένα δίμηνο από τώρα θα υπάρχει και η πλήρης κτηριακή υποδομή αλλά και η στελέχωση του δικτύου. Πιστεύετε... Τεχνοκράτες από τα τρία όμορα κράτη. Πιστεύετε, κύριε Γιαννακίδη, ότι από αυτή τη συνεργασία θα προκύψει ένα αξιόλογο αποτέλεσμα? Η πεποίθησή μου είναι ότι τους θεσμούς τους υποβαθμίζουν ή τους αναβαθμίζουν τα φυσικά υποκείμενα. Νομίζω ότι αναπόκειται σε όλους μας, στην διάθεσή μας, στην πρόθεσή μας, στη βούλησή μας, να περπατήσει το συγκεκριμένο δίκτυο για να αποδώσει ό,τι καλύτερο για τους συμπολίτες των τριών κρατών. Αντικείμενο θα είναι η κοινή παρουσία σε εμφάνιση εκτάκτων γεγονότων και φυσικών καταστροφών, αλλά να προσδιορίσουμε και κοινούς αναπτυξιακούς στόχους, όπου κοινή πολιτισμική διαδρομή και κοινή τουριστική πρόταση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννακίδη. Να είστε καλά. Γεια σας. Η Ομοσπονδία Βενζινοπολών ζητά την πάταξη του λαθρεμπορίου στην αγορά καυσίμων και την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία του ανταγωνισμού. Η εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά καυσίμων και την πάταξη του λαθρεμπορίου ζητεί η Ομοσπονδία Βενζινοπολών Ελλάδος από την κυβέρνηση, ανακοίνωσή της, προκειμένου να επιβραδυνθεί η ανωδική πορεία των τιμών στα καύσιμα. Η άνοδος των τιμών του αργού σε συνδυασμού με την άνοδο του δολαρίου έναντι του ευρώ επηρεάζει τις τιμές των πετρελαιοειδών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ' επέκταση και στη χώρα μας. Όπως αναφέρεται, αλλά αυτό είναι το ένα μέρος του προβλήματος. Το δεύτερο τμήμα του, που σχετίζεται με τη συνεχή άνοδο και μπορεί να ελεγχθεί, αφορά τις μεγάλες αποκλίσεις που υπάρχουν από πρατήριο σε πρατήριο και μεταξύ γεωγραφικών περιοχών σε όλη την Ελλάδα. Για να λυθεί το πρόβλημα, εκτιμούν ότι στα 8.000 πρατήρια που υπάρχουν στη χώρα μας πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος για τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά καυσίμων, ο οποίος σήμερα είναι ανενεργός λόγω της μη έκδοσης των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων, και να παταχθεί το παρεμπόριο. Μετά από 20 χρόνια, ο πρώτος και τυχερός αριθμός του λαϊκού λαχείου βρέθηκε στην Κομωτινή. Οι τυχεροί ήταν άποροι άνθρωποι. Ωστόσο, ιδιαίτερα τυχεροί αισθάνεται και η ιδιοκτήτρια του πρακτορείου, καθώς σχεδόν λίγο πριν κλείσει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του καταστήματος, έσπασε η γκαντεμιά των 20 χρόνων.
Στην Κομωτινή βρέθηκε ο πρώτος αριθμός του Λαϊκού Λαχείου έπειτα από 20 χρόνια. Τυχερός είναι ένας αγρότης από την ευρύτερη περιοχή της Κομωτινής που κέρδισε 414.000 ευρώ. Ενώ πολλοί άποροι άνθρωποι μοιράστηκαν το ποσό του 1.100.000 ευρώ. Γουρλού αισθάνεται η ιδιοκτήτρια του πρακτορείου Ρένα Πατσάρα, όπως τόνισε στην κάμερα του Art Channel, που ευχήθηκε και οι μελλοντικοί πελάτες της να έχουν την ίδια τύχη. Λίγο πριν κλείσει ένα χρόνο λειτουργία στο κατάστημα, έσπασε την κατεμιά των 20 χρόνων και για πέμπτη φορά ανέδειξε νικητή κάποιον κάτοικο της Κομωτινής. Η χαρά της ιδιοκτήτριας εστιάζεται στο γεγονός ότι οι τυχεροί ήταν φτωχοί άνθρωποι και γι' αυτό νιώθει ικανοποίηση. Μετά από 20 χρόνια, περίπου από ό,τι μου λένε και οι πελάτες, είναι η πέμπτη φορά που πέφτει. Ελπίζω να φέρει γούρι στους μελλοντικούς πελάτες. Τα λεφτά μοιράστηκαν σε αρκετούς ανθρώπους, φτωχούς κατά την πλειοψηφία, αγρότες, συνταξιούχους. Ήταν μια ιδιοκτήτρια πρακτορείου που το τυχερός λαχνός ήταν στο δικό της πρακτορείο. Γουρλού. Χαρούμενη. Για την νίκη που πέτυχε η ποδοσφαιρική ομάδα των δικηγόρων του νομού Ροδόπης και για το στόχο τους που είναι το πρωτάθλημα, έκανε λόγο στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε νωρίτερα μαζί τους ο πρόεδρος της ομάδας, κύριος Σίτσας. Το 5-1 πέτυχε η ποδοσφαιρική ομάδα των δικηγόρων του νομού Ροδόπης στον αγώνα που διεξήχθη στα Γιάννενα. Η μεταξύ τους γνωριμία είναι αυτό που μετράει και όχι το αποτέλεσμα των αγώνων, τόνισε στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί του ο πρόεδρος της ομάδας κ. Σίτσας. Ήδη έχουν διεξαχθεί 3 αγώνες και επομένουν άλλοι 3. Το πρωτάθλημα είναι ένας στόχος που μπορεί να επιτευχθεί εύκολα παρά τις ήττες στους πρώτους αγώνες, σύμφωνα με τον κ. Σίτσα. Είχατε μια πολύ καλή νίκη, 5-1 στα Γιάννενα. Πείτε μας γι' αυτό. Ήταν ένα παιχνίδι που το θέλαμε πάρα πολύ, πρέπει να το κερδίσουμε. Παίξαμε πολύ σοβαρά και καλά. Εντάξει, το σκορ, ευρύ σκορ, δεν περιμέναμε μια τόσο μεγάλη νίκη, αλλά ήρθαμε για αυτό το σκοπό πάντως. Είναι το τρίτο κατά σειρά παιχνίδι που δεν ξεκινήσαμε καλά φέτος. Είχαμε δύο ατυχή αποτελέσματα, ένα μες στην Κομωτινή με τα Ιωάννινα που ήρθαν πρώτα σε εμάς και ήρθε ένα είναι το παιχνίδι σημερινή και πήγαμε στην Αθήνα με μια ομάδα της Αθήνας όπου χάσαμε 3-1. Δεν κάναμε ένα καλό ξεκίνημα και πλέον έπρεπε να πάρουμε αυτό το παιχνίδι οπωσδήποτε και το ξεπεθώ δεν καταφέραμε. Το πρωτάθλημα για εσάς αποτελεί ένα στόχο εφικτό ή ημί? Αν εννοείται το να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, φέτος, κοιτάξτε, φέτος έγινε μια ανανέωση στην ομάδα, τροποποιήθηκαν οι κανονισμοί και ξεκινήσαμε και κάναμε μια καινούργια ομάδα. Σαφώς και οι στόχοι μας, τουλάχιστον και για φέτος, δεν είναι το πρωτάθλημα. Είναι μια καλή παρουσία στο πρωτάθλημα και ό,τι μπορέσει και προκύψει από εκεί και πέρα. Πού πρέπει να περιμένουμε πλέον να δούμε ξανά την ομάδα και αν θα είναι κάποιος εύκολος αγώνας για εσάς ή όχι? Παίζουμε το επόμενο Σάββατο στην Κομωτινή με το Δικηγορικό Σύλλογο της Κατερίνης. Το μεθεπόμενο έρχεται, φιλοξενούμε την Αθήνα. Έχουμε ακόμα 3 παιχνίδια. Πιστεύουμε ότι μέσα στην Κομωτινή πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε και να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Τέλος πάντων, το πρωτάθλημα το δικηγορικό είναι μια καλή διοργάνωση, η οποία βέβαια έχει άλλο σκοπό. Έχει το σκοπό του να γνωριστούν οι συνάδελφοι μεταξύ τους, να γίνει αυτή η συνάντηση των συναδέλφων μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν απόψεις κτλ. Το αγωνιστικό περνάει σε δεύτερη μοίρα και έτσι πρέπει να είναι. Από 2 έως και 30 ευρώ το κιλό φτάνουν οι τιμές στα ψάρια, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν όλοι οι πολίτες, αν και η κίνηση δεν είναι ιδιαίτερα αυξημένη, σύμφωνα με όσα μας είπε κάποιος ιδιοκτήτης ψαράδικου. Σε φυσιολογικά επίπεδα κυμαίνονται οι τιμές για τα ψάρια, αφού ξεκινούν από 2 ευρώ το κιλό και φτάνουν τα 30 ευρώ, σύμφωνα με τα όσα είπε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος στη Δημοτική Αγορά, Αλέξανδρος Στεφανίδης. Ο κύριος Στεφανίδης τόνισε ότι ο καιρός παίζει τον κυρίαρχο ρόλο για την αυθονία των ψαριών, ενώ παράλληλα έκανε λόγο και για την κίνηση, λέγοντας ότι σήμερα ήταν αυξημένη. Τα ψάρια κυμαίνονται ανάλογα με οι εποχές, παίζουν κάποιο ρόλο. Και το θέμα είναι ότι όταν παίζει και ο ρόλο, το βασικότερο ρόλο το παίζει ο καιρός. Η δουλειά μας εξαρτάται από τον καιρό και το θέμα είναι το εξής, ότι όπως είναι σήμερα μια καλοσύνη, τα ψάρια ήταν άφθονα και έχει για όλα τα βαλάντια. Έχει ψάρια που είναι λιγοστά, έχει ψάρια που είναι περισσότερα, έχει ψάρια της εποχής, έχει ψάρια μη εποχής.
Τώρα από εκεί και μετά πιάστε για όλα τα βαλάτια, όταν λέω πιάστε από 2 ευρώ μέχρι 30. Μπράβο. Ποια ψάρια, ψάρια αυτά που είναι λίγα στη θάλασσα και κανένας δεν πηγαίνει στη θάλασσα που να κάνει κάτι καλό. Λογικό είναι να ορισμένα είδη να έχουν εξαλείψει, να είναι λίγα. Και όταν είναι λίγα και η ζήτηση άμα είναι ευξημένη ανεβαίνει η τιμή τους. Κίνηση σήμερα σαν Σάββατο έχει. Τις άλλες μέρες όμως ο κόσμος, τα λεφτά είναι μετρημένα και όσο δυνατόν πιεζόμαστε κι εμείς για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα έξοδά μας. Τις οικογενειακές στιγμές στις Άγιες ημέρες του Πάσχα δεν είχαν τη δυνατότητα να βιώσουν οι ηλικιωμένοι του γυροκομείου Κομοτηνής. Ωστόσο, το προσωπικό του γυροκομείου, καθώς και η διευθύντρια, στέκονται συνεχώς στο πλευρό τους για να μην τους λείψει τίποτα. Ανάσταση μακριά από τις οικογένειές τους, αλλά σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον έκαναν οι ηλικιωμένοι που διαμένουν στο γυροκομείο Κομοτηνής. Ευχαριστημένοι από το προσωπικό και τη διευθύντρια του γυροκομείου, δήλωσαν οι ηλικιωμένοι, όμως όταν οι μνήμες από τις οικογενειακές στιγμές ξυπνούν, η καρδιά ραγίζει και το βλέμμα βουρκώνει. Όχι καλέ, όχι καλέ, τι ωραία περνάμε. Αστείευες, ψαράκι, κουβαλάει μωρέ, ορθοδοξία είναι καλά. Τι γεγονός μίλησε τώρα, μη το πας για καλαμπούρ. Ζητήκαν τα άλλο, πώς τα πέρασε. Μια χαρά μα είναι, τι άλλο θέλεις, καλύτερο υπάρχει. Καλά. Καλά. Ναι, μας προσέχουν, δεν μπορώ να πω. Όλα. Εγώ είμαι υπερευχαριστημένη τη διευθύντρια. Από προσωπικό όλους είμαι υπερευχαριστημένη. Είμαι 2 χρόνια εδώ τώρα. 28 χρονίου θα έρθω. Τώρα 20 Ιουλίου θα φύγω, θα κλείσω τα 2, θα πάρω τα 3. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Καλά πέρασα, να σου πω. Προσέχω. Αλλά... τώρα πίνουμε και μάμι σου. Τι να κάνουμε άλλο. Αυτή είναι η προκοπή μας. Τι να πούμε. Καλά τα περάσαμε, δεν ξανά και Θεός. Δεν είναι. Όλοι και το προσωπικό και οι νοσοκόμοι όλες πολύ καλές κοπέλες είναι. Τα περάσαμε. Αλλά ένα πράγμα μας έλειπε. Μου έλειπε. Μακριά από την οικογένειά μου, μακριά από τους συμπατριώτες, μακριά από τα παιδιά μου και είμαι ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος και αν ακόμη έχω όλα τα πλούτη και όλο τον κόσμο τα αγαθά. Ανώφελα είναι για μένα όλα. Και τα φαγητά και τα τραπέζια και διασκεδάσεις. Τίποτα δεν αγαπάω περισσότερο στον κόσμο τα παιδιά μου που είναι Σαλονίκη και υπηρετήσανε. Εκεί μείνανε, ο ένας παντρεύτηκε, για τον άλλον ακόμα δεν ξέρω. Πέρασαμε καλά. Τον αγάπησα, τον Δημήτρη. Πάρα πολύ καλά πέρασαμε. Εδώ μας προσέχουν. Αμέσως τώρα θα κάνουμε μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Η νοστιμιά και η άριστη εξυπηρέτηση είναι τα δύο στοιχεία που κρατούν τη σταθερή πελατεία στο κατάστημα του κυρίου Γιάννη Μαργαρίτη, απολαμβάνοντας τα νόστιμα σουτζουκάκια του. Ο κύριος Μαργαρίτης ασκεί το συγκεκριμένο επάγγελμα εδώ και 27 χρόνια. Όταν η παράδοση συναντά την νοστιμιά, τότε η πελατεία είναι σταθερή για 27 ολόκληρα χρόνια που ο κύριος Γιάννης Μαργαρίτης διατηρεί κατάστημα στο οποίο οι πελάτες του σε καθημερινή βάση γεύονται τα πεντανόστιμα σουτζουκάκια του. Καταφέραμε να κρατήσουμε το είδος των υλικών που χρησιμοποιούμε παραδοσιακό, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαργαρίτης, επισημένοντας ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πελατών του αποτελείται από μουσουλμάνους πολίτες. Το είδος που έχουμε προσπαθήσαμε όσο είναι και δυνατόν να το κρατήσουμε, ας πούμε, παραδοσιακό με τα δικά μας κρέατα, τα εντόπια.
συνδυάζουμε τη δουλειά μας με την εξυπηρέτηση, ας πούμε, γιατί πρωτίστως βλέπουμε τον συνάνθρωπο μας σαν άνθρωπο και μετά σαν πελάτη. Και παραμείναμε επί τόσα χρόνια, 35 χρόνια, 37 χρόνια, με το ένα είδος. Είναι το μοναδικό χριστιανικό κατάστημα που έχει 60% πελατεία από τον μουσουλμανικό κόσμο. Ο μουσουλμανικός κόσμος έχει πιστεί ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, δηλαδή δεν βάζουμε κρέατα που φοβούνται για θρησκευτικούς λόγους, χοιρινό και τέτοια. Και οπωσδήποτε και εγώ κράτησα, ας πούμε, μόνο ένα είδος το σουτζουκάκι αυτό, για να πιστεύουν οι άνθρωποι ότι δεν βάζω άλλο κρέας, παρότι, ας πούμε, έχω μια ζημιά, ας πούμε, προς την δουλειά μου, γιατί από το δικό μας το χριστιανικό πληθυσμό θα ζητούσαν και κάτι άλλο, σουβλάκι και άλλα. Και έτσι με πολύ χαρά το λέω ότι ο μουσουλμανικός κόσμος μου εμπιστεύεται πολύ περισσότερο, παρότι μετά την έξαρση, ας πούμε, των καταστημάτων από το μουσουλμανικό κόσμο, προσπαθήσαν, ας πούμε, να διαβάλουν το χριστιανικό μαγαζί και ειδικά το δικό μου το μαγαζί, αλλά είναι ειδικά ο παλιός ο κόσμος και τα παιδιά και είναι όλα, ειδικά οι παλαιοί δεν φεύγουν με τίποτα. Όσοι θέλετε να απολαύσετε αυτά τα υπέροχα σουτζουκάκια, δεν μένει παρά να επισκεφτείτε το κατάστημα. Ενώ όσοι θέλετε να δημιουργήσετε, ακούστε την παρακάτω συνταγή. Είναι ότι ο κιμάς είναι από όλο το μέρος του ζώου. Μέσα στο μοσχαρινό κιμά βάζουμε και λίγο ζυγούρι. Πολύ λίγο, το οποίο, ας πούμε, αλλάζει λίγο τη γεύση. Δεν προσθέτω ξενύλι, δηλαδή γευστικά και κάτι παρόμοια για να το αλλάξουν. Δεν το κάνω βαρύ, δεν βάζω, ας πούμε, μπαχάρια και τέτοιο ώστε να είναι βαρύ. Γιατί έχετε κόσμο που δεν μπορεί να φάει. Και ένα μυστικό που είναι ειδικά στο μπιφτέκι. Στο μπιφτέκι, ας πούμε, πρέπει να έχει λίγο πάχος, λίγο, ελάχιστο πάχος, δηλαδή, που και αυτό είναι λεγμένο από ιατρική σκοπιά, ότι το λίγο το πάχος ωφελεί το λίγο ζωικό πάχος ωφελεί στον ανθρώπινο οργανισμό. Θα ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Νεφώσεις με σποραδικές βροχές κατά τις πρωινές ώρες και βελτίωση μετά το μεσημέρι προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η άνεμη θα είναι νότιη μέτρη μέχρι ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το R Channel για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.